Δύο Ισραηλινοί και 28 Παλαιστίνοι είναι τα μέχρι τώρα επιβεβαιωμένα θύματα της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα στους νεκρούς Παλαιστινίους είναι τουλάχιστον 9 παιδιά. Η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται. Από το βράδυ της Δευτέρας, η Χαμάς έχει εκτοξεύσει πάνω από 300 ρουκέτες προς το Ισραήλ, το οποίο απάντησε πλήττοντας 150 στόχους στη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ενισχύει σημαντικά την παρουσία του στα σύνορα με τη Γάζα και ο Υπουργός Άμυνας διένταξε την κινητοποίηση 5.000 εφέδρων. Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατέστησε σαφές πως δεν θα κάνει πίσω και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες αεροπορικές επιδρομές κατά της Χαμάς. Η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Πληροφορίες θέλουν την Αίγυπτο να επιχειρεί διαμεσολάβηση για κατάπαυση του πυρός. Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε όμως στο πρακτορείο Associated Press ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ δυσχεραίνουν τις προσπάθειες.